Ευτυχώς και δεν έβρεξε φέτος, γιατί αν έβρεξε θα το είχαμε το ατύχημα. Η Ουμιγέννη το αν φύγει αμάξα από εκεί θα είχε κακά αποτελέσματα. Ένας δρόμος παγίδα θανάτου σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου απειλεί σε καθημερινή βάση κατοίκους, μαθητές και μικρά παιδιά. Διερχόμενοι οδηγοί του μοναδικού δρόμου που ενώνει το Σκαλάνι με την Πρασά παίζουν καθημερινά κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Από κάτω, αν δείτε, υπάρχει ένα γήπεδο που μαζεύονται πολλά παιδιά και παίζουν. Ο δρόμος από κάτω είναι τελείως κουφός. Έχει κουφώσει τελείως από τα νερά. Τι θα γίνει αν ένα βαρύ αυτοκίνητο πατήσει στην άκρη του δρόμου? Τότε θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Εγώ περνάω με το παιδί εδώ κάθε μέρα σχεδόν, με το καρότσι, αλλά με τα αμάξια είναι λίγο επικίνδυνο. Ένα οδικό δίκτυο κούφιο με φόντο μια χαράδρα 30 μέτρων και με τους οδηγούς να παίζουν με τα εκατοστά. Να κρεμνό είναι. Αν περάσει ένα βαρύ αυτοκίνητο, ξέρετε που θα βρεθεί στον άλλο δρόμο που πάει στον καρτερό. Επιτόπ. Επικίνδυνες λακκούβες και ρογμές χαρακτηρίζουν το οδικό δίκτυο που ενώνει το χωριό Σκαλάνι με αυτό της Πρασάς. Καθημερινά δεκάδες οδηγοί και κάτοικοι των δύο περιοχών διασχίζουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, για την οποία δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση τα τελευταία 3 χρόνια μετά από κατολίσθηση. Καθημερινές εικόνες με σχολικά λεωφορεία τα οποία αναγκάζονται να διασχίσουν τον δρόμο κόβουν την ανάσα, με τις καταγγελίες των κατοίκων να σοκάρουν. Τι θα γίνει άρα για ένα ογκώδες όχημα πατήσει στην άκρη του κούφιου δρόμου, διερωτώνται οι κάτοικοι. Και σχολικό περνάει και πολλά αμάξια και σε μια βροχή λασπώνει, γιατί κατεβαίνουν τα χωράφια οι λάσπες. Και είναι επικίνδυνο να γλιστρήσει από κάτω, σκοτωθεί. Είναι 30 μέτρα γκρεμό από κάτω. 40. Απλά ήρθαν και βάλαν ένα πλαστικό δίχτυ, που ξέρετε, με το πλαστικό το δίχτυ το δυστύχημα δεν γλιτώνει κανείς. Το σκηνικό ντροπή, 10 λεπτά από την καρδιά του Ηρακλείου, επιβάλλει παρεμβάσεις και μία λύση που έπρεπε να είχε δοθεί χθες. Οι πρόεδροι των δύο περιοχών απαιτούν έναν ρεαλιστικό σχεδιασμό για να προλάβουν τα χειρότερα. Είχαμε ενημερώσει εγγράφο στην υπηρεσία αμέσως μετά το συμβάν και είχαμε στείλει και πρόσφατα τον Νοέμβρη άλλο ένα έγγραφο, στο οποίο ουσιαστικά τους ενημερώνουμε για την επικοινωνία που έχει το συγκεκριμένο σημείο. Ακολούθησαν κάποιες ενέργειες από την πλευρά τους, δηλαδή ανάθεσαν σε ένα μελετητή να κάνει μια μελέτη για το συγκεκριμένο θέμα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, και ξέρω ότι έπειτα από τη μελέτη αυτό που πρότεινε ο μελετητής ουσιαστικά ήταν να γίνουν απαλωτριός στο δρόμο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αναφέρεται στην ανάγκη απαλωτρίωσης από την πλευρά των αγροτεμαχίων του δρόμου, προκειμένου να διαπλατινθεί το εφιστάμενο δίκτυο. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε αυτόν τον δρόμο. Έχει γίνει αυτοψία και με γεωλόγο μηχανικό. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δεν μπορεί να λυθεί σε σύντομο χρόνο. Δώσαμε λοιπόν μια κατεύθυνση στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας να διερευνήσει με τους περιοίκους που έχουν ιδιοκτησία, μήπως μεταφερθεί ο δρόμος λίγο προς την ασφαλή πλευρά, γιατί διαφορετικά θα χρειαστεί να περιμένουμε χρόνια για να μπορέσει να μελετηθεί και να υλοποιηθεί ένα έργο τόσο μεγάλης αντιστήριξης. Αυτές οι περιπτώσεις που έρχονται λόγω θεομηνίας ή λόγω και κακού σχεδιασμού που μπορεί να ανάγεται 20-30 χρόνια πίσω, θέλουν πολύ σύνθετες διαδικασίες για να οριμάσουν μελετητικά και να υλοποιηθούν τα σχετικά έργα. Τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν είναι πολλά. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ακόμα για να γίνει το αυτονόητο? Πρέπει να προκύψει ένα δυσάρεστο συμβάν για να επιταχυνθούν οι εργασίες? Περιοχές προάστια αξίζουν ή όχι την ίδια προσοχή με μεγαλοπόλεις?